Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Καλησπέρα, με λίγη καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έχουμε μαζί μας σήμερα τον προπονητή του Μακεδονικού Φούφα, τον έμπειρο προπονητή, τον Νίκο τον Κατακαλίδη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Τα πράγματα ηρέμησαν κάπως εκεί στην ομάδα, έτσι. Ναι, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα. Νίκο, μέχρι πριν λίγες ημέρες υπήρχε μια αμφιβολία για τη συμμετοχή της ομάδας στο πρωτάθλημα. Τι ήταν αυτό που έπαιξε ρόλο, ώστε η ομάδα τελικά να δηλώσει συμμετοχή έστω και την ίστα τη στιγμή? Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Χάιντας, ο Τάκης ο Χάιντας, αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας με τον κορονοϊό, βρισκόταν στο νοσοκομείο. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα ήταν δύσκολα και δεν υπήρχε σωστή επικοινωνία. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σκεφτεί κάποια άλλα πράγματα όταν σκέφτησε το δάνειο στο νοσοκομείο και σκέφτησε το τι είναι η γενέθλια της υγείας. Και αυτό ήταν ένα από τους βασικούς παράγοντες που δεν μπορούσε να υπάρχει επικοινωνία, ώστε να μπορούμε να παίξουμε κάποια θέματα στην ομάδα για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι και να δηλώσουμε συμμετοχή όπως τέλος πάντων θα δηλώνονταν συμμετοχή. Πραγματικά η ομάδα και η κυβέρνηση χτυπήθηκε από τον κορονοϊό, γι' αυτό και ο πρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Στράντζας, σε μια συνέντευξή του είπε πραγματικά στείλε το μήνυμα Γιώργο, ο κόσμος να προσέχει. Να προσέχει γιατί είναι ύπουλος ο ιός. Αλήθεια, έτσι είναι. Την ομάδα που είχαμε τουλάχιστον νομίζω είμαστε 7 ή 8 άτομα που το περάσαμε ή 9, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και κάποιοι από αυτούς το πέρασαν πολύ δύσκολα, όπως ο κ. Σάιντας, όπως εγώ, όπως ο κ. Στράντας. Και καταλαβαίνετε ότι θέλουμε να βγάλουμε και προς τα έξω το μήνυμα, ότι τότε πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Μπράβο. Γιατί θέλω, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε στο αθλητικό κομμάτι, γιατί προέχει, όπως είπαμε, όλη η υγεία. Είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό, είσαι αθλητικός τύπος, παιδί μου, και πραγματικά είπες ότι πέρασες και εσύ τον κορονοϊό και πέρασες αρκετά δύσκολα κτλ. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να το περάσουμε. Γιατί υπήρξε μέχρι και πριν λίγο καιρό ότι δεν υπάρχει αυτός ο ιός, είναι μια γρήπη κτλ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο που πέρασε τον κορονοϊό, που αυτή τη στιγμή έχει τα αντισώματά του, είναι ίσως και πιο γερός και πιο μάλλον ανθεκτικός από εμάς. Δύο πράγματα για να μας ακούσει ο κόσμος και να προσέχει, γιατί είδαμε κρούσματα 3.500 τώρα έφτασε. Και το σίγουρο είναι ότι δεν μετράει πόσο θετικός τύπος είσαι και πόσο καλά προπονημένος είσαι και τι ψυχή κατάσταση έχεις. Ο κορονοϊός χτυπάει ανεξέλεγκτα τον οποιοδήποτε, χωρίς να κοιτάξει τίποτε άλλο. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένας ιός πολύ ύπουλος που αφήνει πάρα πολλά στον οργανισμό. Αυτοί που το περνάνε με δυσκολία θα το καταλαβαίνουν καλύτερα αυτό που λέω εγώ. Πρέπει ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ. Θα σας δώσω ένα χαριστό παράδειγμα. Σήμερα ξεκίνησε η δική μας ομάδα και σας πληροφορώ ότι το υγειονομικό πρωτόκολλο τηρήθηκε κατά γράμμα. Δεν αφήσαμε να μπει κανείς μέσα. Είχαμε ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν μπορούσε να πάει να κάνει το τεστ και τον αφήσαμε σπίτι του. Δεν ήθελε να κάνει προπόνηση. Σίγουρα θα προσέξουμε πάρα πολύ γιατί όσο ομάδα έχουμε χτυπηθεί από τον ιό και ως φυσικά πρόσωπα, πολλά αρκετά άτομα, αλλά και ως μια κατάσταση η οποία μας άφησε πολύ πίσω και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα τα οποία θέλουν χρόνο και εμείς δεν τον έχουμε. Αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, όπως εξάλλου και εδώ οι δικές μας ομάδες, ακόμα και την Κοσμούπα και με το Αμίντιο που μίλησα, αλλά και με την Καλλιράχη. Σήμερα ξεκινήσατε πρώτη μέρα προπόνηση. Για μένα και ο Σπουδαιστή μου ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Θα έλεγα και συγκινητική ακόμα στιγμή να πατά στο γήπεδο μετά από τόσο καιρό, να βρισκόμαστε πάλι όλοι μαζί. Βέβαια, λείπανε κάποια παιδιά, τα τέσσερα παιδιά που φύγανε και λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Διότι ξέρω, θα ρωτηθώ και φαίνεται αργότερα. Είναι τέσσερα παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και χαρακτήρες
και σίγουρα θα λείψουν πάρα, πάρα πολύ από την ομάδα μας. Θα ήταν αργότερα μια ερώτηση, αφού το ανέφερες και με έδωσες πάσα, αλλά την κάνω τώρα και θα προχωρήσω μετά. Τη μία μέρα έφυγαν τα παιδιά και την άλλη μέρα, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος τώρα, Τετάρτη πρέπει να έφυγαν τα παιδιά και Πέμπτη δήλωσε η ομάδα. Δηλαδή, εδώ είχε περάσει στο φύλαθρο κόσμο ότι εφόσον αυτά τα παιδιά έφυγαν από το μακεδονικό φούφα, άρα ο μακεδονικός φούφας δεν θα κατέβει. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι και εκεί τη στιγμή που τελικά αποφασίστηκε να δηλωθεί η ομάδα και να κατέβει, τα παιδιά αυτά ήταν αναμονή. Δεν κοιτούσαν να φύγουν. Από τη στιγμή που ο φούφας είχε πει ότι δεν θα κατεβούμε πλέον, τα παιδιά κοίταξαν το. Να πάνε καθόλου να βρει το ποδόσφαιρο και καλά κάνανε, κατά την άποψή μου. Και αμέσως μετά, μόλις έγινε πιο εφικτή, μπορώ να πω, η κοινωνία με τον κύριο Χάιτα, μπορέσαμε να βάλουμε κάποια πράγματα στη σειρά και αποφασίστηκε τελικά να προχωρήσει η ομάδα. Το σημαντικό είναι, και ένας από τους λόγους που η ομάδα, τελικά ο κύριος Χάιτα αποφάσισε να δώσει το OK να κατεβεί η ομάδα, είναι ότι, όπως είχαμε πει και το καλοκαίρι, είχαμε κάνει έναν διαφορετικό σχεδιασμό. Το ΦΟΦΑ μετά από πολλά χρόνια. Όπως γνωρίζετε, το καλοκαίρι πήραμε 10 δικούς προσβεστές, οι οποίοι τους πιστεύουν πάρα πολύ και είναι λιπεδοφόροι προσβεστές. Και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που αποφασίσαμε ότι πρέπει έστω και αυτούς τους τρεις μήνες αυτοί οι δικοί προσβεστές να δείξουν την αξία τους. Διότι να μην γελιόμαστε, είχαμε φτάσει μέχρι τέλος του Απρίλου να κάνουμε προπονήσεις, παρόλο που έρχεται από την ώρα που παίξαμε τελευταίο μάτς, το ένα και μοναδικό με την Καρίστα. Και μας έδιναν κάθε μέρα αυτοί οι δικοί προσβεστές ότι έχουν το όλο το μέλλον μπροστά τους και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτούς. Και ένας από τους βασικούς λόγους, πιστεύω, και από αυτά που είπαμε με τον κύριο Χάιτα, ήταν αυτός. Γι' αυτό και θα δείτε και στη συνέχεια τη συζήτηση ότι το ρόστερ το γεμίσαμε αφού φύγανε οι τέσσερις αυτοί πολύ σημαντικοί προσβεστές για μας, με προσβεστές πάλι νεαρούς, που στους οποίους ελπίζουμε να βγάλουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα προχωρήσουμε και σε αυτό, θα το μιλήσουμε για τις προσαφαιρέσεις. Κόρς, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να μπορέσει μετά από τόσο μεγάλη αποχή, τόση μεγάλη αποχή και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να ετοιμάσει τους ποδοσφαιριστές του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο πρωτάθλημα που αρχίζει τη μεθεπόμενη Κυριακή, αν αρχίσει, ξέρω και δεν έχουμε κάποια άλλα παραθράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, σίγουρα. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός μας. Αυτό είναι δεδομένο. Όποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο το ξέρει. Πόσο μάλλον όταν έχεις ένα τόσο νεανικό ρόστερ. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, εμείς μεγάλους προσφερειστές, πάνω από 30 χρόνια, έχουμε μόνο δύο προσφερειστές. Τον Θεοδουλίδη, τον Δημήτρη και τον Σαράκη, τον Βάλλη. Αυτοί είναι δύο προσφερειστές, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί που μείνανε μεγάλοι. Όλοι οι άλλοι έχουν θέσει πέντε προσφερειστές που είναι 25. Τρεις προσφερειστές που είναι 25, δύο που είναι 21 και όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 19. Κάτω από 19 χρονών. Καταλαβαίνετε ότι αυτά όλα τα παιδιά θέλουν χρόνο. Παρ' όλα αυτά, εμείς ευελπιστούμε ότι λόγω και της προηγούμενης κατάστασης που ζήσαμε, διότι από τον Οκτώβριο, από το 30 Οκτωβρίου και μετά, οι προσφερειστές όλοι αυτοί εκτελούν εβδομαδιαία προγράμματα, τα οποία καταγράφονται και ακριβώς κάνουν και θεωρούν ότι σε ένα, ως ένα σημαντικό βαθμό βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Και φάνηκε και σήμερα, την πρώτη μέρα που κάναμε κάποια προπόνηση, βέβαια θα κάνουμε αργότερα και τις επόμενες μέρες, θα ανεβάζουμε σιγά σιγά ρυθμό και θα κάνουμε και κάποια τεστ, ότι θεωρώ ότι θα είμαστε σε ένα καλό επίπεδο όσον αφορά το φύσικα. Από εκεί και ύστερα, για να μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι οι προπονητές πιστεύω βαδίζουν στα πυκλά, δεν ξέρουν τι θα προκύψει. Οι τραυματισμοί μπορούν να βγουν από το πουθενά στην κυριολεξία, όσο και προπονημένος ένας προσεκτής, και αυτό διότι η άμεση επαφή που έχει η ομάδα όταν γυμνάζεται και παίζει ποδόσφαιρο είναι πολύ διαφορετική όταν γυμνάζεται και σε μόνος και μέσα από μικρά προγράμματα. Κοτς, πλην των τεσσάρων, από ό,τι κατάλαβα, αυτών των παιδιών που πραγματικά τέσσερις παίχτες με βαρύ βιογραφικό, πριν τον 4 είχαμε κάποιες άλλες απώλειες. Σαφώς. Είχαμε από τον Οκτώβριο 30 τον Βίλιο τελευταία προπόνηση, χάσαμε τον Σιδηρόπουλο τον Θοδωρή, ο οποίος έπαθε χιαστό. Πρόσθε χιαστό. Επίσης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μαζί μας τον Νίκο Χάιτα, ο οποίος πρόσφατα αποθεραπεύτηκε από τον κορονοϊό και δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα
με το αν θα του δώσουν OK γιατί να παίξει ή όχι. Διότι τα πράγματα πλέον με τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ δύσκολα και το γνωρίζω φυσικά από πρώτο χέρι. Οι γιατροί σου βάζουν να κάνει ένα σωρό εξετάσει για να αποδείξουν ότι είσαι πλέον εντάξει, να μπορεί να γυμναστεί έτσι ακριβώ όπω θέσει. Είναι έξι ποδοσφαιριστέ σίγουρα οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Σύντομα το καλοκαίρι είχαμε χάσει και τον Παπαδοκύρη του Γιάννη, ο οποίο έφανε και αυτό και αυτό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα για μα είναι ζώρικα, είναι δύσκολα. Παρ' όλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι. Άρα προφανώ είναι και πληγωμένη η ομάδα, ναι. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. Να πούμε και ένα, η Κατερίνα η Πολιτίδου, καλή επιτυχία στην ομάδα του αγαπημένου coach, στέλνει κάποια μηνύματα. Ο Λουκάς ο Νίκου, καλό κουράγιο παιδιά στο Φούφα. Ο Τσέλα, καλησπέρα από Φιλότα. Πείτε στον κύριο προπονητή για τον κύριο Νίκο, το Φαμπιάν και τα μάτια. Ποιον εννοεί, τώρα δεν ξέρω. Λοιπόν, Γιώργος Τσέπουρας, καλησπέρα και στους δύο. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στα μέρη μας προπονητικά και πάνω απ' όλα άνθρωπος. Καλή αρχή και πάλι με υγεία, λέει ο Γιώργος ο Τσέπουρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η προετοιμασία ξεκίνησε, όπως είπες, σήμερα. Σε τι κυρίως πράγμα θα δώσεις βάση, ούτως ώστε οι ποδοσφαιριστές να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα. Πού θα δώσεις με προσοχή έτσι και τους τραυματισμούς και τα λοιπά που πρέπει να προσεχτούν αυτά. Ποια είναι αυτό που θα δώσεις βάση. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε επίσης ο χρόνος για μένα να μπορώ να προετοιμάσω όσο να δω καλύτερα τα πλάνα μου και το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι το ξεκίνημα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε 13 μέρες περίπου για να προετοιμαστούμε. Αν πρώτα απ' όλα γίνει το πρωτάθλημα, σαφώς και θα προσπαθήσουμε όλο αυτόν τον καιρό να ρίξουμε το βάρος μας στα εκεί. Έτσι ώστε τα παιδιά αυτά και αυτά που ήταν, αλλά και τα παιδιά που έχουν στην ομάδα, γρήγορα να επανέλθουν στο τακτικό προσανατολισμό που είχαμε πριν, σε συνδυασμό πάντα με το φυσικά, προσπαθώντας στο μέτρο του δυνατού και παίρνοντας και συμβουλές από ανθρώπους που γνωρίζω. Εγώ έχω έναν άνθρωπο τον οποίο συμβουλεύουμε πάρα πολύ πάνω σε αυτά τα θέματα, τον Πασχάλη τον Έλκα. Και να προχωρήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε όσο δυνατόν να αποφύγουμε τους τραυματισμούς, πράγμα το οποίο θα είναι ένας διαρκής αγώνας για μας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παίρνουμε υπόψη τα πάντα από τους ποδοσφαιριστές. Άρα πρέπει να είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μαζί τους και με στο γήπεδο αλλά και μόλις τελειώνει η κάθε προπόνηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε και σε αυτό το κομμάτι να ανταπεξέλθουμε. Είπαμε για παιδιά που έφυγαν ή παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή τραυματίες. Έχουμε κάποιες νέες προσθήκες ανακοινώσιμες τουλάχιστον. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει 8 νεαρούς προσθέτες ακόμα για να συμπληρώσουμε το ρόστερ. Δεν ξέρω, θέλετε να τους ανακοινώσουμε. Άμα είναι εύκολο. Βεβαίως. Έχουμε πάρει από το πέτριο του Αγιοχωρίου τον Μανασίδου Γλιάντη και τον Λούσιο τον Χρήστο. Έχουμε πάρει από την Ακαδημία του Αστρομήτου τον τερματοφύλακα του Πέτρο του Χάιτα, τον Φιραδίδη, τον Παναγιώτη, τον Χαριτονίδη, τον Γιάννη και τον Ρέλκα τον Δημήτρη. Έχουμε πάρει, έχει ξαναγυρίσει πίσω σε εμάς ο Καρασούνας, ο Καρασούνας ο Παναγιώτης, ο οποίος είναι παλιότερα στην ομάδα και είναι από το Κούφα. Και σήμερα ήρθαμε σε επαφή και με τον Πατάκη, τον Αλέξανδρο, ο οποίος και θα ενισχύσει αυτές τις ομάδες. Και έχουμε αφήσει και ένα ακόμα κενό ακόμα. Να θα ενισχυθεί. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρουμε και αυτό. Θα κάνουμε. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες προσθήκες. Μία ακόμα ίσως θέλουμε να φτάσουμε στους 26 ετοιμοπόλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί θεωρούμε ότι το πρωτάθλημα θα είναι τέτοιο που θα βοηθήσουν όλοι, θα χρησιμοποιηθούν όλοι. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με αυτά που έχουμε ακούσει, έχουν θεί το φως της δημοσιότητας, θα πάμε για ένα γύρο και θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα από εκεί που σταμάτησε. Δηλαδή η ομάδα προετοιμάζει να παίξει την πέμπτη αγωνιστική. Με ποιο αντίπαλο? Με την Καρδίτσα. Καρδίτσα. Και υπάρχουν και τρεις εμβόλυμες. Είναι τρία λιγότερα παιχνίδια, έτσι.
Εμείς έχουμε τρία αναμειχθέντα παιχνίδια με τον Ρακή Λάτσας και την, με τον Ρακή Λάτσας εκτός, την Φίκη εκτός και την, την Ελασσόνα εκτός. Αλλά έτσι όπως είδα τα πράγματα, αν ξεκινήσουμε να είναι τελικά 4 Απριλίου, σίγουρα σύμφωνα με τα παράδειγμα που έχουν ανακοινώσει και με την ημερομηνία λήξης, θα χρειαστεί να βάλουν και αυτοί άλλες 2 ή 3 εμβόλυμες μέσα σε αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα βασανιστικό για τις ομάδες, πόσο μάλλον για την ομάδα τη δική μας, την ομάδα της Κοζάνης, που ήμασταν σε lockdown από τις 11 από τις 15 Οκτωβρίου και δεν παίξαμε τα παιχνίδια. Σίγουρα θα χρειαστούν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τώρα το πώς θα γίνει και το πώς θα εμφανιστούμε θα έχει να κάνει με το πόσο καλά θα προετοιμάσουμε την ομάδα και πόσο ετοιμοπόλοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές κάθε αγωνιστική. Είναι σίγουρα είναι ένα μεγάλο ρίσκο. Ανέτοιμοι σίγουρα οι ποδοσφαιριστές να βάλεις και 3 εμβόλυμες και να βαρύνεις ακόμα περισσότερο τη φυσική, την κατάστασή τους. Η γνώμη σου, Μπότς, ποια είναι η προσωπική σου γνώμη. Το πρωτάθλημα έπρεπε να ξεκινήσει ή έπρεπε να πάμε αργότερα μετά το καλοκαίρι ας πηγαίνουμε πιο ασφαλή μετά το καλοκαίρι. Γιατί μιλάμε τώρα για να διαρθρώσεις και τα λοιπά, και ας γνώτα από το χρόνο. Η δικιά σου η γνώμη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι από τη στιγμή που το πρωτάθλημα έφτασε σε αυτό το χρονικό σημείο, δηλαδή να πάμε ίσως στις 4 Απριλίου, για μένα δεν έπρεπε να γίνει. Εάν γινόταν πιο πριν, ίσως αρχές Μαρτίου ή τέλη Φεβρουαρίου, τότε ναι, θα μπορούσε να γίνει το πρωτάθλημα και μάλιστα να γίνει ολοκληρωμένο. Ένα πρωτάθλημα τώρα του ενός γύρου με εικασίες, το πώς θα γίνει, με το ποιοι θα πέσουν, αν θα πέσουν, δεν θα πέσουν, ποιοι θα ανέβουν, αν θα ανέβουν και πώς θα ανέβουν. Και κάτι, συγγνώμη για την έκφραση χαζά που ακούω με κληρώσεις και τα λοιπά από τα τοπικά, λυπάμαι, αυτά είναι φεδρά πράγματα, δεν βοηθάνε καθόλου το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι πάμε όλο και προς τα πίσω. Δεν πάμε ποτέ προς τα μπροστά. Και κατεβαίνουμε σε ένα... Και κατεβαίνουμε σε ένα πρωτάθλημα σε 10-12 μέρες που ακόμα προκήρυξη δεν είναι. Και αυτά που λέμε τώρα τα λέμε σαν ο Γιώργος με τον Νίκο και θα ξεκινήσουμε έτσι. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα και αυτό και εγώ που μίλησα και με τον Ντάκη τον Χάιτα, αλλά και με τον με ανθρώπους της ομάδας αυτού που λούσαν ότι πάμε με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρουμε τι να αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, η πολιτεία, αυτοί που έχουν θεσμικές θέσεις πάνω σε αυτό, πρέπει να το δούμε με πολύ διαφορετική οπτική. Νομίζω ότι όλα γίνονται με μεγάλη προχειρότητα, χωρίς να υπολογίζουν ούτε τις ομάδες, τους ανθρώπους που στηρίζουν δηλαδή, ούτε εμάς τους προπονητές, ούτε τους προσφυγιστές. Δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό με το οποίο ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στις 4 Απριλίου, που εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην ξεκινήσει. Σήμερα που είδα τα κρούσματα, πραγματικά ανησύχησα πάρα πολύ. Είδα και 83 κρούσματα στον νομό Κοζάνης που τρόμαξα την κυριολεξία. Λέω ότι μάθαμε να τη βγάζω μόνο μέσα στο σπίτι. Δεν τη βγάζω ούτε να περπατάω μόνο μου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά. Και βλέπω ότι υπάρχει μια προχειρότητα τέτοια από τους ανθρώπους αυτούς για το πώς θα κάνουν τα πράγματα που εμένα με θλίβει, πραγματικά. Να υπάρχει και σχόλιο και στην, εδώ στο, στη σελίδα μας, αλλά και έξω τα ακούς, ότι κλειστήκαμε πέρυσι με 22 κρούσματα, 24 κρούσματα τόσο είχαμε, και μετά με 82 κρούσματα, ανοίγουν όλα. Ανοίγει ο αθλητισμός, ανοίγουν όλα. Κάπου δεν κολλάει αυτό το πράγμα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Σαφώς και δεν κολλάει. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το οτιδήποτε. Το οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς περνάμε μια δοκιμασία ως χώρα. Τα 3.500 κρούσματα είναι πάρα πολλά και τα 82 κρούσματα στον νομό Κοζάνης που αποτελεί και ρεκόρ από το διάβασα σήμερα είναι υπερβολικά. Υπερβολικά την κυριολεξία. Δεν ξέρω πώς θα ξεχνήσουν τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο, σίγουρα στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα είναι. Δεν τα είδαμε με τη σωστή σκοπιά.
Δεν τα διάβασα σωστά. Γιατί το ποδόσφαιρο γίνεται σε έναν εξωτερικό χώρο και με ένα αυστηρό γενικό ποδόσφαιρο θα μπορούσαν να γίνουν όλα τα πλαθήματα. Βλέπετε ότι στη Super League 1 και στη Super League 2 τα κρούσματα είναι ελάχιστα. Είναι πολύ λίγα στον αριθμό. Τηρούνται αυστηρά και μερικά πρωτοκόλλα και μπορούν οι ομάδες και τρέχουν. Έτσι έπρεπε να συνεχιστεί και μέχρι τις κατηγορίες όπως είναι και η Γ' Αθηνική. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί πέρα, πραγματικά. Και έρχομαι να πω, Νίκο, στις ήδη πονεμένες και χτυπημένες οικονομικά ομάδες, λέω, ξεκινάν, σίγουρα θα υπάρχουν κάποια έξοδα, μιλάει η πολιτεία για κάποια βοήθεια είτε στα rapid test είτε στη διαιτησία, δεν την είδαμε ακόμα, δεν βγήκε ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση και έρχομαι και λέω, όμοι γέννητα, δύο κρούσματα σε μια ομάδα, τρία. Και σταματάει ξανά. Και πάει ο Μιγέννη. Δηλαδή, τι θα τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Και εγώ είμαι επιφυλακτικό στο αν τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα. Αν αρχίσει. Αν θα αρχίσει πρώτα. Να περιμένουμε να δούμε εάν τελικά θα αρχίσει. Εάν δηλαδή μέχρι την επόμενη εβδομάδα πηγαίνει συνέχεια το πράγμα με 3.500 κρούσματα στην χώρα, εγώ αμφιβάλλω θα αρχίσει το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα πάει κάποια τέτοια απόφαση. Βέβαια, εμείς τώρα πλέον επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο και για την ομάδα μας, θα προετοιμαστούμε σωστά. Το μόνο σίγουρο είναι που μπορώ να πω εγώ ως Νίκος Κατακαλίδης που βοηθήσα αυτή την ομάδα, στο Μακεδονικό Κούπα, αλλά και άνθρωποι που είναι δίπλα στην ομάδα, ο κ. Σκέτη και ο κ. Νίκα, θα τηρήσουμε αυστηρά το γενικό πρωτόκολλο και το δείξαμε από την πρώτη μέρα και θα προχωρήσουμε με αυτό. Ελπίζω ότι όλα πάνε καλά, να μην κολλήσει κανείς από τα παιδιά που είναι στην ομάδα. Σήμερα τους νοτεπίσαμε να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και προχωράμε δουλεύοντας για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που ξεκινήσει ο πρωτάθλημα. Πριν πάμε στην επόμενη ερώτηση, να πούμε από ένα Σύφη, εύχεται καλή επιτυχία όπως και ο Λάμπρος ο Ποντίκης, Κιουλτζής Γιάννης. Καλησπέρα σας, καλή αρχή στον κύριο Κατακαλίδη, προπονητή στρατιώτη και που δίνει ποδοσφαιρική ποιότητα στην περιοχή μας. Είναι ο Κουλτζής Γιάννης. Ο Κώστας ο Μαριορίδης, καλησπέρα, καλή δύναμη στον κουμπάρο μου, στα δύσκολο έργο του. Αλλά του αρέσουν, λέει, τα δύσκολα στον κουμπάρο. Ο Φάμπιο Τσέλα, από τους καλύτερους προπονητές που έχω συνεργαστεί, του έχουμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Φούφα. Επίσης, καλή επιτυχία και στο Αμίντιο με την Κοζάνη. Είναι σημαντικές ομάδες από τα μέρη μας να παίζουν σε αυτό το επίπεδο. Παναγιώτης Κορυφίδης, καλησπέρα σας. Μου αρέσει ο συνετός με επιχειρήματα και αθλητική αγωγή λόγος του coach. Του έχουμε καλή αρχή με υγεία. Όλοι είμαστε επιφυλακτικοί. Το αν θα αρχίσει και ναι, αν τελικά τελειώσει. Με τα μερικά τα μηνύματα που έρχονται και για σένα, coach. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν φτάσουμε στο τέλος και στον επίλογο, θέλω και δύο λόγια για την ομάδα, την προηγούμενη ομάδα, την ΑΕΠ, που πραγματικά εκεί έδωσες πολλά στοιχεία και ερχόμαστε σε λίγες μέρες να παίξει τον πρώτο της αγώνα στην Football League. Κάτι γνωρίζετε την άποψη μου για την ΑΕΠ. Εκεί πέρασα δύο πάρα πολύ όμορφα χρόνια και προπονητικά και σαν άνθρωπο. Έκανα φίλους καλούς. Σίγουρα έχουμε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Νομίζω ότι θα καταφέρει να τους πετύχει. Τους έχω ικανούς για πολλά πράγματα. Έχουμε σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί, στους ποδοσφαιριστές, στους προπονητές, στο φίλο μου το Χάρη. Όλοι να πάνε καλά. Τι να πω, ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Κουράγιο, coach. Είμαστε μαζί σου, λέει ο κύριος Μουτίδης, ο Γιώργος Μουτίδης. Και κλείνοντας, Νίκο, τι θα ήθελες, τι μήνυμα θα ήθελες να αφήσεις γενικά εδώ στους φιλάθλους, έτσι, σαν επίλογο. Ευχή θέλω να κάνω. Μία ευχή, γρήγορα η χώρα να βγει από όλα, όχι η χώρα, όλος ο πλανήτης να βγει από όλο αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι τρομακτικό. Εγώ δεν περίμενα ποτέ τι μπορούμε να ζήσουμε τέτοια πράγματα. Είμαι 48 χρονών και μου φαίνονται πολύ περίεργα που κλεινόμαστε, που έχει δυστυχώς ο πλανήτης τόσο και
Να τελειώσω να πω γρήγορα σίγουρα για όλο τον πλανήτη και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να ξαναβρεθούμε γρήγορα στα κήπεδα και με κόσμο έξω, με κόσμο πάνω στις κερκίδες, να το χαρούμε όλο αυτό, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που μεγαλώσαμε στο ποδόσφαιρο. Μας λείπει πάρα πολύ, εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Όλο αυτό το διάστημα ασχολιόμουν πάρα πολύ με όλα τα θέματα που έχω να κάνω με το ποδόσφαιρο. Μου δόθηκε και η δυνατότητα να καταρτιστώ, νομίζω, ακόμα περισσότερο και μέσα από σεμινάρια διαδικτυακά αλλά και μέσα από βιβλία. Θεωρώ ότι πρέπει γρήγορα να τελειώσει όλο αυτό, μάλλον ευχήκα να τελειώσει όλο αυτό, για να βρεθούν στα σύνταγμα τα μικρά που είμαστε πριν. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή πραγματικά και σου εύχομαι καλή επιτυχία, υγεία σε όλους και τους χαιρετισμούς μου στους ανθρώπους του Μακεδονικού Βούβα που πραγματικά τους εκτιμώ απεριόριστα. Να είσαι καλά Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε να μπορέσουμε να πούμε τα απόψη μας για το Μακεδονικό. Να είσαι καλά. Καλή επιτυχία. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestaspor.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestaspor.blogspot.gr.